Μας φάγαν τα κυκλώματα και τα διαφημιστικά διαλύματα. Εδώ είμαστε όμως. Τρίτη 29 του μηνός, 29 Ιανουαρίου 2000, συγγνώμη, 19. ξεκινάμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης απέναντί μου στη ρήμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε, μιας και χθε δεν είχαμε εκπομπή, να τα τρέξουμε όλα να τα προλάβουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ. Και σε μια εβδομάδα κουτσουρεμένη δυστυχώ όσον αφορά την ώρα για μπλε, γιατί και χθε είχε παιχνίδι και αύριο υπάρχει παιχνίδι. Την Πέμπτη θα κάνουμε 6 με 7 για να μην ξαναχάσουμε την εκπομπή, γιατί έχει εμβόλυμη Super League. Οπότε θα πάμε κάπω έτσι. Κοντά μα στα Dada Labs, στο κέντρο διαβίου μάθηση, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνική Αμήνη 14α 2310 9, 62 και data.eu.gr για τι απαραίτητε πληροφορίε σα. Τρόβι κοινωνία, σε και ένα το μήνυμά σα: αποστολή στο 54526 και blue παπάκι γιαχού.gr. Πριν από λίγα λεπτά, α, ανακοινώθηκαν ποδοσφαιριστές 4 και φτάνουμε πλέον στο νούμερο 12 να έχουν έρθει, 8 να έχουν φύγει. Πάρα πολλέ οι αλλαγέ για μία μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου είναι πάρα πολλέ μακάρι όλο αυτό να βγει σε καλό όπως έχουν βγει σε καλό κάποιες προσθήκες του Βιτλή χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μουνιώθ του Γκί που έβαλε τον γκολ και μακάρι να ακολουθήσουν και οι... και οι υπόλοιποι αλλά το νούμερο είναι εντυπωσιακό 12 μεταγραφές 8 αποχωρήσεις Ανακοινώθηκε αρχικά ο James Anthony Davis Μπορίκο, ο 23χρονος, ο οποίος ε, ήταν στη, στη Μαγιόρκα και έρχεται στον Ηρακλή. Έχει καταγωγή από την σημερινή Γουινέα, αλλά έχει γεννηθεί στη, στη Μαγιόρκα, ήταν χρόνια στην Ισπανία. Ανακοινώθηκε η περίπτωση που ε, ήταν γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα του Γιώργου του Παυλίδη. Πρώτος χώρις στην τρίτη εθνική στον ΑΕΤΟ Οφρινίου. Νομίζω 11 γκολ έβαλε φέτος. Ανακοινώθηκε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, 19χρονος επιθετικός από την ΚΑΠΑ 19. Καλό είναι αυτό, έγινε επαγγελματία. Καλό είναι που, που ε, νωρίς νωρίς σχετικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΚΑΠΑ 19 ουσιαστικά τώρα ξαναδημιουργήθηκε φέτος. Πέρσι δεν υπήρχε στην Τρίτη Εθνική και ένα παιδί όπως ο συγκεκριμένος πρόλαβε και έδειξε δείγματα γραφής και υπέγραψε σήμερα επαγγελματικό συμβόλαιο έχει γεννηθεί το 2000 παρακαλώ και μακάρι να μπορέσει αύριο μεθαύριο να, να προσφέρει και αυτός μεγαλώνοντας τη, στην ομάδα άφησα τελευταία την ανακοίνωση για την επιστροφή του Βασίλη Παπαδόπουλου. Απλά θα διαβάσω δύο ανακοινώσει. Όχι μία. Διαβάζω την πρώτη ανακοίνωση που βγήκε 4 Δεκεμβρίου από την Παέρα Κλή. Η Παέρα Κλή ενημερώνει τον κόσμο τη ομάδα ότι τίποτα από όλα αυτά που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα αναφορικά με μεταγραφές δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η μεταγραφική περίοδο ξεκινά τον Ιανουάριο και θεωρούμε δεδομένο ότι μέχρι την έναξή τη θα γραφτούν και άλλα ονόματα στο πλαίσιο αυτή τη μεταγραφολογία που ξεκίνησε από σήμερα, χωρί λόγο και αιτία. Ήταν η ανακοίνωση τη Παέρακλη για τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Και σήμερα η Παέρακλη μα λέει. Η Παέρα Κλή ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Ο Βασίλη ήταν από τα βασικά στελέχη τη περσινή προσπάθεια τη ομάδα μα και επιστρέφει σε γνώριμο για εκείνο περιβάλλον. Η Παέρα Κλή τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία. Η ίδια που τον διέψευσε 4 Δεκεμβρίου, η ίδια Παέρα Κλή τον ανακοίνωσε 29 Ιανουάριου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι τότε ήταν τρελοί που έγραφαν και έλεγαν για Βασίλη Παπαδόπουλο. Και είπα, ε, διέψευδε. Σήμερα τι έγινε. Έχουν γίνει τόσα πολλά λάθη επικοινωνιακά και όχι μόνο τόσα πολλά φάουλ. Τι να, τι να πρωτοθυμηθώ. Πέρα από το σημερινό να, να πρωτοθυμηθώ την περίπτωση του Τάι, να πρωτοθυμηθώ τη δήλωση ότι όλοι είναι πληρωμένοι και μετά ο Κλέι τον έκανε εξώδικο τι να πρωτοθύμηθω. Μακάρι αυτό που έχει γίνει με τις μεταγραφές γιατί η ομάδα είναι διαφορετική, είναι βελτιωμένη και μπράβο τη και στην ομάδα και στον προπονητή. Μπράβο και σε αυτούς που έφεραν για παράδειγμα το Βίτλι γιατί ε, όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν παίζει στην της, στο άκουσμα της είδηση ότι ο Βιτλής που είναι εκτός πλάνου στη δόξα έρχεται στον Ινακλή ε, Ποιο είπε μπράβο, είπε κανεί μπράβο και τη στιγμή. Θα ήμασταν. Τρελοί. Κι όμω αυτό το παιδί και μπράβο του τα δίνει όλα με στο γήπεδο. Όπω και ο Ρόκα το έχουμε ξαναπεί βέβαια από την δεύτερη του αγωνιστική και μετά γιατί η πρώτη του ήταν ατυχέστατη με τον Απόλλωνα του, δεν είχε και πολύ χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα αλλά από το κυσαμικό και μετά πέρα το ότι η ομάδα δεν χάνει, πέρα το ότι η ομάδα δεν δέχεται εύκολα γκολ, πέρα το ότι η ομάδα κερδίζει αν εξαιρέσει την ισοπαλία στα τρίκαλα, υπάρχει προπονητή στον πάγκο. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου για τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο, όσο εκτίμηση και αν έχουμε στο πρόσωπό του, γερό να είναι, αλλά δεν αντέχαμε να τον βλέπουμε. Το είπαμε μία, το είδαμε δύο, το είπαμε τρει. Ήταν ένα από τα χοντρά λάθη τη φετινή Παέρακλη που επέλεξε τον Ελευθερόπουλο δεν μπορούσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν συμπεριφέρεται ως προπονητής. Δεν υπάρχει προπονητής στον πλανήτη Γη που να μην κουνά το στόμα του ή τα χέρια του την ώρα του αγώνα. Ο Ελευθερόπουλος δεν κουνούσε ούτε το στόμα του ούτε τα χέρια του. δεν υπήρχε. Ο Ρόκα υπάρχει και παραϋπάρχει και βάζει τις δικές του πινελιές και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω αυτού αυτού, κάποιες μεταγραφές ήδη έχουν βγει. Ήδη. Μακάρι να βγουν και οι υπόλοιποι, γιατί τον τερματοφύλακα δεν τον έχουμε δει. Τον καθάριο δεν τον έχουμε δει. Αυτού που ανακοινώθηκαν σήμερα θα του δούμε και αυτό. Για τι μεταγραφέ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε κάποια πράγματα που σε κάποιους ίσως ακούγονται ως γκρίνια. Μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 12 ποδοσφαιριστές. 11 σύντοπι τσιρικά που σήμερα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλο. Μια ολόκληρη ομάδα. Πρώτον ευχόμαστε η ομάδα να μην χρεωθεί στο οικονομικό και το λέμε αυτό γιατί ο λογαριασμός του ΠΑΕ παραμένει μπλοκαρισμένος και γιατί δεν υπάρχει, να το πω αλλιώς, και γιατί υπάρχει οικονομική στενότητα. Έβαλε πρόσφατα ένα ποσό ο κύριος Θοδωρίδης. Από πλευρά Καναδά υπάρχει μια... Καναδά είπα. Φιλαδέλφια. Άς τον Καναδά. Φιλαδέλφια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική. Υπάρχει μια στενότητα. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Όταν υπάρχει μια ασθενότητα, όταν σκάνε προσφυγές, όταν υπάρχει απειλή για παράδειγμα από περνής για αφαίρεση βαθμών, όταν α, α, υπάρχει μπλοκαρισμός λογαριασμός και κάνεις 11 μεταγραφές, λες ότι όλα μαζί αυτά μπορούν να κολλήσουν και να χωρέσουν ή θα μπούμε μέσα ή θα τρέχουμε το Μάρτιο για την αδειοδότηση και δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται και δεν θα προλαβαίνουμε γιατί θα είναι και η νυν, θα είναι και η πρώην, θα είναι και η πιο πρώην αυτά όλα φυσικά τα βάζουμε στο καζάνι και μας απασχολούν όπως και το αγωνιστικό όπου στο αγωνιστικό η ομάδα τα πήγε περίφημα και έχει μπροστά της μια ευκαιρία τώρα να πλησιάσει τους 6 την Κέρκυρα αν βέβαια κερδίσει τον Πλατανιά το Σάββατο και αν η Κέρκυρα χάσει στην Πάτρα από την Παναχαϊκή. Πρέπει να γίνουν και τα δύο αν για να πλησιάσει στους έξι. Γιατί όσο η βαθμολογία είναι στους εννιά και το πρωτάθλημα συνεχίζεται πάλι θα, θα υπάρχουν οι μεν που θα κοιτάνε το προς τα πάνω και οι δε που θα κοιτάνε το προς τα κάτω. Δεν θα αλλάξει αυτό. Αν όμω πλησιάσει ο Ηράκλης τότε θα πρέπει να μιλάμε διαφορετικά. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και ο ίδιος να κερδίζει και η Κέρκυρα που είναι δεύτερη να χάνει. Καλώς, <Καλώς> τον Παναγιώτη. Καλώς τον Παναγιώτη, τον καλό μου φίλο από τη Βέρεια. Γεια σου ρε Γεια σου ρε Γιατί όχι. Γιατί όχι, σε περιμένω όποτε θέλεις. Εδώ και εκπομπούλα και η ώρα για μπλε είναι ανοιχτή και το ξέρεις. Να είσαι, να είσαι γερός. Τα χαιρετίσματά μου στη Βέρια. Την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ε, είχε έρθει και μήνυμα από το φίλο το Γιώργο, νομίζω, από την Ευκαρπία, τη χιονισμένη, όπως μου έλεγε, για το ποιοι κάνουν τις μεταγραφές, για το ποιοι ασχολούνται στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Με το ποδοσφαιρικό τμήμα, για το ποιοι είναι η συναυτό του Θεοδωρίδη. Και σας είπαμε ότι είναι ο Θεοδωρίδης που είναι το κουμάντο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι ο Φάνης Τουτζιάρης, είναι και κάποιοι άλλοι που είναι μεταξύ αγωνιστικού χώρου και αποφάσεων. Και πλέον το, το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος, για να μην λέει κάποιο ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας, για τον Πέτρο Δοκανακούδη ο λόγος, που πρόσφατα επιβεβαιώσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ασχολήθηκε ενεργά και με την παρουσία του Ρόκα εδώ, και με την παρουσία του Γκη, του Γαλλοϊβοριανού, και γενικότερα φαίνεται ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, λόγω του προβλήματος που έχει, ότι για εκεί πάει το πράγμα, για να έχει ένα άλλο πόστο, ένα άλλο ρόλο, ως δεξί χέρι που ούτως ή άλλως είναι του τον Παπαδόπουλου, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι η παρουσία του Κανακούδη στον Ηρακλή ως ποδοσφαιριστή έγινε και για αυτό το λόγο. Για να φλερτάρει πιο εύκολα τον α, κύριο Παπαδόπουλο ώστε να αναλάβει τις μετοχές του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Πάμε όμως να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Γρηγόρη τον Παπαγιανάκη ο οποίος περιέγραψε για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 το Βόλος ηρακλης 02 και ήταν και γουρλής. Και Γρηγόρη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους του Λίμπερο. Είναι αλλιώ από την τηλεόραση, είναι αλλιώ από τον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό θέλω να μα θυμίσει κάποια πράγματα για το τι έχει αλλάξει και το κατά πόσο έχει βελτιωθεί ο Ηρακλή με τι νέε μεταγραφέ. Αλλά θα το κάνουμε παρέα ακούγοντα αυτό πρώτα. Ναι. Διώχνει τώρα η άμυνα του Ηράκλειου με τον Κουτρουμάνο, κυνηγάει ο Μάρκο Οντούνη. Κυνηγάει τώρα και ο Κουτρουμάνο, τελικά για να δούμε τώρα. Έναν ε, μένα με τον Μάρκο Οντούνη, Ντούνη, Ντούνη, για να δούμε τον Ηράκλειο, ανεβαίνει και ο Ναμπούγιου, Ντούνη. Ανοίγει για τον ε, Ναμπούγιου, Ναμπούγιου, Εντύνος είναι, μην χάσει εσύ να πει κάτι, έτσι. Ε, εννοείται. Είναι, είναι αδυναμίε αυτέ, δεν κρύβονται. <laughs> ναι, ναι, και δική μου. Και δική μου. Ε, ε ο, <laughs> ξέρεις Γρηγόρη, ο συγκεκριμένο παδοσφαιριστή, ο, ο, γέρος, γέρο, ο παππού, το καπί, ο αργό που, που, θέλανε κάποιοι να τον διώξουν και τέτοια, έτσι. Ναι, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο. Ε, γιατί θα... αυτά. Γιατί όντω, συγγνώμη σε διακόπτω, όντω υπήρχαν ναι. κάποιοι στον Ινακλή που θέλανε να το διώξουν τον Περόνι. Δεν είναι κρυφό. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και για να πω την αλήθεια, ότι οι προσθήκες του Ιανουαρίου θα βοηθήσουν πολύ τον Περόνε όταν ένας παίκτης σε αυτή την ηλικία παίζει αυτό το ποδόσφαιρο και σπάει μπάλες και δίνει γκολ και δίνει βοήθειες περισσότερες από αυτές που μπορεί, σίγουρα πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που περνάει νεανιάτα και έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο πιστεύω ότι έχει αδικηθεί πολύ και ε, ο ίδιος μπορούσε να παίξει και σε μεγαλύτερο επίπεδο στα νιάτα του. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Όμως αυτό που κάνει ο Περόνι στον Ηρακλή είναι κάτι πολύ καλό, είναι κάτι πολύ ωραίο και πιστεύω ότι και με την προσθήκη ακόμα ενός παίκτη και μιλάω καθαρά για έναν παίκτη ο οποίος θέλει περισσότερες βοήθειες, ακούστηκαν πολλά ονόματα όπως είναι το του Αραβίδη, ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Ο Ρόκα επέλεξε mm. να πάρει αυτού που θέλει και θα δούμε και τον Μπορίκου, μακάρι να βγει να, να βγει να μπούγει ο, ο Μπορίκου και να... Uh, κάνουμε και άλλες τέτοιες περιγραφές. Γρηγόρη, τι, τι είδε το Σάββατο? Θέλω να πω ότι τι, τι, άλλο είδες το Σάββατο. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι υποτίθεται απέναντι στην πρώτη ομάδα της κατηγορίας που αν είναι έτσι ο Βόλος και στα υπόλοιπα μάτς πραγματικά απορώ πως είναι εκεί με τόσο μεγάλη διαφορά. Ο Βόλος που είδα εγώ προχθές έτσι δεν ξέρω τι κάνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Βόλος που μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει και τρεις βαθμούς στα χαρτιά απέναντι στη δόξη γιατί έχασε στη δράμα. Δεν ήταν η πρώτη του ήταν προχθέ. Ήταν η πρώτη του εντό έδρα Στη δράμα είχε χάσει κανονικά με στο γήπεδο, αλλά πήρε το μάτς στα χαρτιά. Ε, τι τι έχει δει περιγράφοντας το, το μάτσο, Έναν Ηρακλή, ο οποίο να έχει μια διαφορετική τοποθέτηση όσον αφορά το τομέα της άμυνάς του. Και τι εννοώ, Ότι ο Ηρακλή δεν είχε αυτέ τι τρύπε τι οποίες είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό εδώ πέρα το άγχος που έπρεπε να αποβάλει με γρήγορο γκολ, είτε με κάτι ε, άλλο που έπιανε τον Ηρακλή αυτό το κενό το οποίο ο, ο, πάντα ο αντίπαλος... Και ειδικά στα αστημένα που κλείναμε τα μάτια μας κάθε φορά που ο αντίπαλος κέρδιζε φάολη κόρνερ, έτσι. Και ο διατητής έδωσε αρκετά στιμμένα και το μεταδώσαμε Γιώργο. Ναι. Και βέβαια εκτός από τα σημένα, ε, υπήρχε και η τοποθέτηση του Μουνιώθ ο οποίος είναι ένας προεπέζητης με, με την εμπειρία που θα βοηθήσει πάρα 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 πολύ όλη τη χρονιά και επίσης και ο Βικλής, τον οποίο εγώ απορώ πώς άφησε η Απορώ δηλαδή, ένα Όλοι μας. Που... Όλοι μας. Ναι, απορώ έναν παίκτης ο οποίος αυτή την αριστερή πλευρά την οργώνει κανονικά και έδειξε για ακόμα μια φορά ότι θα είναι μια πάρα πολύ ε, δυνατή λύση και περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Αλλά είδα έναν Ηρακλή ο οποίος να σταματάει αυτό το κενό του διάστημα εκεί πέρα που πρέπει. Τι επιθέσεις του, του Βόλου να υπάρχει σωστή τοποθέτηση, να υπάρχει ένα πλάνο σωστό, να αλλάζει μπάλα πιο εύκολα από ότι αυτό το μπάμπουμ που υπήρχε ε, τον προηγούμενο καιρό είτε με τον Ελευθερόπουλο είτε και με τον Αλέκο Βοσνιάδη είτε και με, ε, και με άλλους προπονητές οι οποίοι έκαναν τους προπονητές, θα έλεγα, για την ακρίβεια αυτή. Και το θέμα είναι ότι τη συγκεκριμένη χρονικά στιγμή που μιλάμε, εκτός από τη βοήθεια στην οποία ήρθε έφερε αυτό το διπλό, Uh, θα φέρει μεγαλύτερη όθηση και στον κόσμο ο θα είναι περισσότερο στο γήπεδο yeah. αλλά μην ξεχνάμε Γιώργο μου και <coughs> για να το κρατάμε αυτό και uh, περισσότερο ότι περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει σε διοικητικό επίπεδο έτσι καλά τα αποτελέσματα καλά όλα ε, αυτά έλεγα πριν Πριν σε καλά. βγάλω αυτά έλεγα ναι σε άκουγα Γιώργο μου και περιμένουμε να δούμε σε τι, τι θα γίνει σε περίπτωση που ο Ηράκλειος πάρει την άνοδο σε τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα μικρό πράγματα, δηλαδή τι εννοούμε, αυτό που είπες για τον Κλέιτον, αυτό που είπες για τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τι έγινε στις περιπτώσεις των παρετήσεων, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα επικοινωνιακά λάθη φέρνουν ερωτηματικά ε, φέρνουν περισσότερα, θα λέγαμε λάθος έφραση, ερωτήματα. Οι παρετηθέντες οποία... δεν έχουν αντικατασταθεί ε, παρεπιπτόντως έτσι. Βέβαια δηλαδή τι, τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλο. Θα είναι ε, και δυο τρει ακόμα. Δεν γίνεται όμως να κάνεις έτσι διοίκηση. Χρειάζεται το μήμα μάρκετινγκ, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ε, ήταν και η παρουσία βέβαια σε ένα περίεργο δι, διοικητική μαζί με τον κόσμο που βρέθηκε εκεί στι 20-30 προσκλήσεις που, που είχανε ε, στη ναι. διάθεσή τους. Ε, το κλίμα, η ατμόσφαιρα πώς ήταν εκεί, αυτό που εισπράξατε ήταν κλα, κλασική μπέιτιδα ή, ή άλλαξε τίποτα. <laughs> Ε, θα λέγαμε ότι ήταν... Ε, Γιατί υπάρχει και μια αυτή... ερωτική σχέση μεταξύ των, των δύο φιλελευθέρων. Ναι, έχει ερωτική σχέση ούτε η κουντουράτου με τον Μαρκοράτ, τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοιο. Πραγματικά. Στα δημοσιογραφικά, να πούμε την αλήθεια ότι δεν υπήρχαν ε, τα δημοσιογραφικά. Πρέπει, ήταν έξω όλα τα δημοσιογραφικά, ήταν πέντε θέσεις, καθότι ήταν πέντε συνάδελφοι και εμείς με τον συνάδελφο από το άλλο ραβιόφωνο... Κυρίως για το κλίμα... Για την το κλίμα ήταν. Ε, δεν υπάρχουν οπαδοί στο Βόλο. Ήταν περισσότεροι περισσότερο οικογένειε με παιδιά, κύριοι μεγάλη ηλικία. Δεν υπήρχε αυτό το αρνητικό κλίμα, ούτε θα λέγαμε το σύνθημα, τα, τα συνθήματα τα γνωστά. Ε, τα μικροπινελίκια τα ξέρει, ε, τα γνωρίζει ναι. πολύ καλό όταν πάμε σε αυτά. Ναι. Οπότε καθίσαμε εκεί πέραμε με προσκλήσεις και τη διοίκηση του Ηρακλή και κάναμε την μετάδοσή μας έτσι όπως έπρεπε <coughs> και έτσι όπως πρέπει. Γιατί σε Boca River <laughs> καταλαβαίνετε ότι ο ούτε Boca υποσυρίζεται River και λέμε τα πράγματα με το όνομά του και πανηγυρίσαμε τα γκολ έτσι όπω πρέπει να Κρατάμε πανηγυρίζω. λοιπόν τον Βιτλή, κρατάμε τον Γκί, ναι. ε, κρατάμε τον Μουνιώθ Για τον Ορφανίδη, δεν ξέρω αν έχεις άποψη, α, α, από, α, πώς το λέω, από το ότι δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Έτσι μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ακόμα θέλει χρόνο από ό,τι φαίνεται. Ο Ορφανίδη μπήκε για ένα και μόνο σκοπό, Γιώργο. Μπήκε με σκοπό να κρατήσει την μπάλα και να καθι... ουσιαστικά να βοηθάει και στο πλάγιο μπάκ του Γκουτρουμάν, ο οποίος δεν είναι τόσο καλός όσον αφορά το επιθετικό του παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι ο Ορφανίδης κράτησε την μπάλα, πρόκειται για ένα παίκτη που η δουλειά του είναι καθαρά φόρ, αλλά ο Ρόκα τον έχει βάλει στις προπονήσεις να αγωνίζεται και στις δύο πλευρές όσον αφορά τον τομέα της βοήθειας προς τον Περόνε, είτε της βοήθειας προς το κεντρικό Χαφ, ώστε να κρατάει την μπάλα και να μοιράζει είτε πίσω στα μπάκ, είτε, τα... είτε να δημιουργεί παιχνίδια από τα πλάγια. Το θέμα είναι ότι ο Ορφανίδης μπήκε για ένα σκοπό, μπήκε για να βοηθήσει ε, όσον αφορά τον μπακ και το, ο, το Μπακ και να κρατάει την μπάλα. Οπότε ε, πέτυχε διάνα και ο Ρόκα με αυτή την περίπτωση. Όμως τον Ορφανίδη θέλουμε να το δούμε και σε άλλα παιχνίδια, γιατί όταν ξεκίνησε θυμάσαι πάρα πολύ καλά την Βέλε, καριέρα του, μιλούσαμε λε, για λε, ένα λε. παιδί, θα λέγαμε, θαύμα ουσιαστικά της Ξάνθης. Λοιπόν, ραντεβού το Σάββατο. Το Σάββατο Με πολύ κόσμο θέλω να πιστεύω στι 3. Αν και είναι ένα Σάββατο το οποίο ναι, θα, θα αρχίσει η κλωνοποίηση πάλι. Ή μάλλον όχι η κλωνοποίηση, ο διακτηνισμό. Για, Οπότε <laughs> για, γεμίζουμε, να, για, να τα προλάβουμε γεμίζουμε όλα. Έχουμε βενζίνη και τρέχουμε. Έτσι. Έτσι. Έτσι, Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να, να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Μα έφερε και γούρι να είναι καλά. Για το διπλό που περιέγραψε ο Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, το Σάββατο είναι πραγματικά... Θέλει μηχανάκι πρώτον και θέλει και ταχύτητα, αλλά μην κινδυνέψουμε κιόλας. Τρεις η ώρα Ηρακλής Πλατανιάς, καφτανζόγλιο. Πέντε η ώρα Ηρακλής Ψυχικό, Ιβανόφιο. Εφτά η ώρα Ηρακλής Παόκ, μικρά. Η Κυριακή ρε παιδιά, δηλαδή τι έγινε, χάθηκε η Κυριακή. Όλα εκείνα τα στριμώξουμε, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θα τα προλάβουμε, θα τα μπορέσουμε και νομίζω ότι αυτοί που θα πάνε με τον πλατανιά θα είναι και στη μήκρα. Θέλω να πω ότι ο κόσμος που θα αποφασίσει το Σάββατο το μεσημέρι να πάει στο Καφατζόγλιο θα τα πάρει όλα σβάρνα μετά. Και μακάρι να γίνει και το 3 στα 3 να είναι και το σβάρνα σε, σε αγωνιστικό επίπεδο. Να διαβάσω την ανακοίνωση. Από την αυτόνομη θύρα 10 Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου στι 9 το βράδυ, στα γραφεία του Συνδέσμου στην Αριστοτέλου, θα πραγματοποιηθεί η κοπή τη Βασιλόπουτα. Καλεσμένο είναι όλο ο λαό του Ηρακλή. Επίση, θα παρευρεθούν και όλα τα τμήματα του γυμναστικού συλλόγου και το τμήμα του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι το κλίμα θα είναι ανάλογο, καθώ ε, θα είναι παραμονή των τριών αυτών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ που θα ακολουθήσουν τρία συνεχόμενα εντό έδρα ματ πολύ σημαντικά. Εντάξει, το μπάσκετ φαίνεται βατό, χρειάζεται πάλι προσοχή. Ε, με το ψυχικό. Στο ποδόσφαιρο είναι κρισιμότατο το παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει στόχους. Και στο βόλεϊ, η Ρακλής Πάκ. δεν χρειάζεται κάτι άλλο να, να προσθέσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι επιθεμητή η, η νίκη. Το πρόγραμμα του Σαββάτου ένα μάτς, τηλεοπτικό Ηρακλής Πλατανιάς. Ε, βλέπω κάποιους που γκρινιάζουν για το ότι τα μάτς του Ηρακλή είναι είναι τηλεοπτικά πλέον, γιατί είδαμε και το παιχνίδι με τον Εργοτέλη, είδαμε και το παιχνίδι με το Βόλο, είδαμε και το παιχνίδι με τον Πλατανιά. Και από εκεί που είχαμε αυτού που γκρίνιαζαν για το ότι ο Ηρακλή πλέον δεν πουλάει και δεν είναι στην τηλεοράση, έχουμε αυτού που γκρινιάζουν για το ότι η ΕΡΤ δείχνει τα μάτ Όποιο θέλει να πάει στο γήπεδο, είτε το έχει η 3 είτε όχι, θα πάει. Τελειώσα. Σπάρτη γυνιακό και σαμικό από όλων πόντου. Παναχαϊκή κέρκυρα, εδώ πρέπει να γίνει η δουλειά. Να χάσει κέρκυρα δηλαδή. Εργοτέλη δόξα δράμα από όλων λάρισα Τρίκαλα καραϊσκάκη και βόλο αίτητο σπάτων. Στη βαθμολογία υπάρχουν ομάδε που μπορούν κάλλιστα να πούνε ότι έχουν περισσότερε πιθανότητε από τον Ιρακλή να κυνηγήσουν την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα που έχει 29, ο Βόλο έχει 32. Ε, ο Βόλο έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Όπω έχει και ο Απόλλων Λάρισα και ο Απόλλων Πόντου και η Δόξα και ο Καραϊσκάκη και τα Τρίκαλα και ο Αίτο Πάτο και Γυνιακό. Όλε αυτέ οι ομάδε έχουν αγώνα λιγότερο. Τότε με τα χιόνια που είχαν αναβληθεί κάποια μάτσα. Βόλο 32, Κέρκυρα 29, Απόλλων Λάρισα 25, Πλατανιά 23, Παναχαϊκή και Απόλυν Πόντου 21. Η Παναχαϊκή έχει τεράστιο κίνητρο να κερδίσει την Κέρκυρα. Θα πάει το 29-21, θα γίνει 29-24. Ο Ρακλής έχει 20 όπως και ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης που ήταν τρένο, 8 είναι πλέον. Η Δόξα 19, καρασκάκι 17, σαμικός 15 με τον Ηρόδοτο, Τρίκαλα 12, Σπάρτη 11, Ήτος 10, Εγινιακός 9. Ο Ηρακλής που από την 10η θέση είναι 3 βαθμούς και από την 2η θέση είναι 9 βαθμούς. Θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό που λέμε πάντα. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Συγγνώμη. <coughs> Ότι τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Όλοι θέλουμε να πούμε πάμε να φάμε την Κέρκυρα. Ποιος δεν το θέλει. Όλοι μας το θέλουμε. Απλά από, το... από την Κέρκυρα ο ιρακλής είναι στο μείον και από τη δεκάδα ο ιρακλής είναι στο σύν Η ομάδα βέβαια έχει φορμαριστεί, έχει ενισχυθεί, τα πηγαίνει καλά, έχει μονταριστεί με το Ρόκα. Και κάτι άλλο πέρα από αυτό που λέγαμε για τον Ελευθερόπουλο, που υπήρχε ένα προπονητή ουσιαστικά που δεν υπήρχε. Γιατί δεν ήταν καθόλου κινητικός κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθόλου συμμετοχικό. Δείτε, προσέξτε καλά, όχι μόνο αυτούς που ήρθαν, αλλά αυτούς και αυτούς που παρέμειναν δίνω ένα παράδειγμα. Ο Κουτρομάνος είναι ο Κουτρομάνος που βλέπαμε με του προηγούμενους προπονητέ και με του προηγούμενου συμπαίκτε του. Είναι πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο αυτό. Και άλλοι. Γιατί, για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί άλλαξαν συμπαίκτε σε ένα μεγάλο βαθμό. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα προπονητή που του νιώθει και τον νιώθουν. Που του κάνει να παίζουν. Γιατί με τους προηγούμενους, η νοχελικότητα ήταν στο φουλ. Φίλε Δημήτρη, μάλλον άρχισες να με ακούσεις, είπα για τον Κανακούδη. Που επιβεβαιώνει αυτό που όταν είχε υποθεί και από εδώ, όταν είχε οριθεί, ε, πάλι είχαμε εγκρίνιες. Πιο δηλαδή, ότι υπάρχει και άλλος ρόλος για το συγκεκριμένο... Και δεν είναι μόνο ρόλο ποδοσφαιριστή. Και αποδεικνύεται ότι ο Πέτος ο Κανακούδη είναι αυτό που έφερε σε εισαγωγικά μαζί με τον Μηροφορίδη τον Τόμ Παπαδόπουλο και είναι αυτό που έχει και άλλου ρόλου μέσα στην ομάδα. Πέραν το ότι ήταν αυτό που πήγε πρώτο στο κάγκελο και αγκάλιασε τον Ναμπούγιου, τον Γκί, τον φίλο μα. Χαριτολογώντα το τελευταίο. Αλλά το επιβεβαίωσε πλέον και με τι τηλεοπτικέ του δηλώσει. Για τον Ρόκα για τον Περόνε, για τον Γκί και για κάποιους άλλους ε, για κάποιες άλλες περιπτώσεις οποίες έχει συμμετοχή. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή και επίσημα ο τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή, αλλά σίγουρα ότι έχει και ένα ρόλο έξω αγωνιστικό. Αυτό πλέον επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο. Ε, το αν είναι καλό ή όχι, Δημήτρη μου, θα φανεί. Από τη στιγμή που ως ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να προσφέρει, μακάρι να μπορέσει να προσφέρει σε άλλο πόστο. Μακάρι να έχει το χάρισμα να γίνει ε, τεχνικός διευθυντής, συμβουλάτορας, θα φανεί. Θα φανεί. Πάντως με το Ρόκα, μέχρι στιγμής, μια χαρά είναι τα πράγματα. Αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς με τον Απόλλων Απόντου. Ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα, την Καλησπέρα μου, γράφει να σεβαστούν εμάς αυτοί που γκρινιάζουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Ε, εμένα δεν μου αρέσει όταν ακούω γκρινιά ότι... Μα δείχνει εντό έδρα. Ε, και τι έγινε θα πάμε στο γήπεδο. Γιατί να μας κρατήσει η ΕΡΤΡΙΑ, 3 θα μας τα χέρια και τα πόδια. Να χαιρόμαστε που μας δείχνει, πρώτον για να πάρει κανένα φράγκο η ομάδα, αν και όταν. Και δεύτερον γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί Ιρακλειδείς που δεν μπορούν να πάνε στο Καφτατζόκλιο. Και είναι εκτός Θεσσαλονίκη και μας ζηλεύουν που εμείς μπορούμε να πάμε. Και μας κράζουν που ενώ εμείς μπορούμε να πάμε δεν πάμε. οι εκτός Θεσσαλονίκη Ηρακλειδή, του εντό Θεσσαλονίκη, του κράζουν και με το δίκιο του. Και του λένε ρε κουφάλε, τη Θεσσαλονίκη. Και εμεί είμαστε στη Νότια Αφρική και τρέπει το φιλοκάρδι μα που δεν μπορούμε να δούμε τον Ηρακλή. Και εσείς είστε εκεί και δεν πάτε. Συγγνώμη για, το... για τη λέξη πριν το χαρακτηρισμό. Οπότε α του θεβαστούμε αυτού και δεν πειράζει που το έχει R3. Το βόλιο παρεμπιπτόντω δεν είναι τηλεοπτικό. Έτσι, λεπτομέρεια. Το Σάββατο. Κι αυτό το είπα, ε, Μίτσο. Α. <laughs> ε, σε πρόλαβα, σε όλα. Στο μυαλό σου είμαι, μάλλον. Το Σάββατο είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αποδειχθεί αυτό στο ποδόσφαιρο. Γιατί μέχρι τώρα άκουγα πολλέ απόψει, απόλυτα δικαιολογημένε όλ, όλε. Γιώργο, τι να πάω να δω, κουράστηκα. Γιώργο, είμαστε 12. Γιώργο πονάνε τα μάτια μα. Γιώργο βαρέθηκα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Έχει χαθεί ο στόχο. Όλα σεβαστά, όλα λογικά. Όλα απολύτω κατανοητά. Τώρα όμω έχουμε δει και νίκε. Έχουμε δει και καλούτσικο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει και μεταγραφέ. Και με αυτό το διπλό στο βόλο που διατήρησε την ερωτική σχέση με τον κύριο Μπέο, ο οποίος δεν θα κάνει ένσταση τελικά, διαψεύτηκε ότι θα κάνει έσταση ΠΑΕ για αντικανονική συμμετοχή του τρίτου ποδιού του Για Γιαμπούγιου, να το ξέρετε. έχουμε τώρα αφορμές για να πάμε στο γήπεδο ξανά και ξανά και ξανά. Ε, ας το κάνουμε το Σάββατο. Νατάσα, καλησπέρα. Στο είπα, αν θυμάσαι, όταν μου είπε ότι έχει κάνει δήλωση ο Ρόκα και ότι έχει κάποιε πληροφορίε ότι δεν θέλει άλλε μεταγραφέ και ακολούθησαν τέσσερι ότι δεν σταματά η μεταγραφική περίοδος αν δεν σταματήσει από μόνη της 31 Ιανουάριου. Και είδες ότι ακολούθησαν τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις. Την καλησπέρα σου ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Τέρμα ο καναπές στη ρίζο γιατί τον αγαπώ. Το μότο μας λέει ο, ο Μιτσάρας που στέλνει ένα νέο μήνυμα. Είχαμε μεταγραφεί και στο βολαιικό Ιρακλή καθώς ανακοινώθηκε ο Αλέξανδρος Ρωμαλιάδης και σε λίγο θα είναι, θέλω να πιστεύω, στην γραμμή μας. Ο Ρωμαλιάδης, ο οποίος μέχρι πρόσφατο αγωνιζόταν στην Α2 Ανδρό με την ΑΕΝ Πανοράματος, έπαιζε στον Ηρακλή τη χρονιά της Ανόδου. Λίγοι το θυμούνται, γιατί λίγοι πήγαιναν στο γήπεδο στα δύο χρόνια της Α2. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια. Ε, τότε τον Ηρακλή πολύ τον είχαν παρατήσει εκείνα τα δύο χρόνια στην Α2. Τέλο πάντων, να μην γίνω άλλο κακός, Θα είναι μαζί με τον Μπουράκη τα δύο Λίμπερο. Έχει κατακτήσει και πανελίνιο τίτλο ο Ρωμαλιάδη με τον Ηρακλή. Γνωρίζει από Ηρακλή. Σε λίγο νομίζω θα τα πούμε και, και, παρέα. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών Θωμά από την ε, uh, Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Μετά το διπλό στο βόλο, ίσω να ήταν η αρχή για αντεπίθεση. Πλέον και την έλευση του κόσμου ξανά στο γήπεδο. Να θυμίσω πω ο Όφη πέρυσι έτσι ήταν και στο δεύτερο γύρο δεν έχασε μάθει και ανέβηκε. Άντε, ρε Μάγκε, Ηρακλή, είμαστε καιρό να το θυμίσουμε σε όλου. Καιρό να το θυμίσουμε σε όλου. Το μου έχει απόλυτο δίκιο. Το είχαμε καταγράψει πριν πολύ καιρό αυτό ότι ο Όφη ήταν εκτό, εβδομό στον πρώτο γύρο. Ήταν 8 βαθμού πίσω από τον πρώτο και τερμάτισε πρώτο. Πήρε και το πρωτάθλημα πέρυσι ο Όφη. Ε, δεν λέμε ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά μακάρι να, να μπορέσει ο Ηρακλής να το κάνει. Να έχει διάρκεια αυτό που ξεκίνησε. Να έχει διάρκεια. Λοιπόν, σας είπαμε για την μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή, του με την απόκτηση, με την επιστροφή ουσιαστικά, του Αλέξανδρου Ρωμαλιάδη, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Αλέξανδρε, καλώς επέστρεψες. Δεν θα πω καλώς όρισες, θα πω καλώς επέστρεψες. <laughs> Καλησπέρα και καλό σα βρήκα. Και καλή Μάθε χρονιά. Καλά. Καλή χρονιά, με, καλή υγεία χρονιά καλή έχεις. χρονιά, με υγεία και χωρί τραυματισμού για όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Τρία χρόνια, Τρία μετά, χρόνια ε. μετά. Επιστροφή στο, στον Ηρακλή. Στα γνώριμα λιμέρια, έτσι. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. γνώριμα αλημέρια. Και για από μικρό που, που μικρός. σε θυμάμαι με, 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 με τα τμήματα υποδομών και με του τίτλου που, που κατακτήσατε Α, Ακόμα ένα αθλητή του Ηρακλή από του πολλού που υπάρχουν στην Α1 σε διάφορε ομάδε που έχουν πανηγυρίσει τίτλο με, με τι Ακαδημίες του Ηρακλή. τα λέμε και αυτά. Και φαντάζομαι είσαι πολύ χαρούμενο που έχει επιστρέψει πλέον. Είμαι πολύ χαρούμενο, είμαι πολύ ικανοποιημένο. Ε, γνωρίζουν όλοι τη συμπάθεια που τρέφω για το συγκεκριμένο σύλλογο και από τη στιγμή που μου ζητήθηκε να βοηθήσω, εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ στην οποιαδήποτε πρόταση. Με με την παρουσία σου μαζί με τον, Αντώνη, τον Αντώνη τον Μπουράκη που τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και αυτό σε γνωρίζει ένα δίδυμο ε, που θα μπορέσετε από εδώ και πέρα να ανταπεξέλθετε σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα αλλά και με διπλό στόχο καθώς Αλέξανδρε υπάρχει και το κύπελο έτσι. σήμερα ανακοινώθηκε ότι το Final Four γίνεται και στην όμορφη Ιερά Πέτρα. μακάρι να είμαστε εκεί Μακάρι, μακάρι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δίδυμο με τον Αντώνη, τον ξέρω αρκετά χρόνια και πιτυρικάδες πιο παλιά όταν ήμασταν στον Ηρακλή. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι με σωστή και καλή δουλειά δεν θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο ένας θα καλύψει τον άλλον σε οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί. Γι' αυτό είμαι, βρίσκομαι και εγώ αυτή τη στιγμή άλλωστε εδώ πέρα. Και θα προσπαθήσουμε και θα δουλέψουμε για το καλύτερο. Πολλοί θα σα ζήλευαν. Γιατί δεν είναι ότι έχει επιστρέψει στον τεράστιο Ηρακλή που στο Βόλαιο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ότι λες καλημέρα και με Ηρακλής Πάοκ. Νωρίς νωρίς. Έτσι ακριβώς. Κατευθείαν στα βαθιά το Σάββατο έτσι. Ακριβώς. <laughs> <laughs> Ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ελπίζουμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας και ξέρω ότι θα είναι δίπλα μας. Ναι. Και με τη σειρά μας και εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πώς προετοιμάζετε. βέβαια εσύ έχεις κάνει μία, δύο προπονήσει μέχρι στιγμή, ή κάνω λάθο. Εγώ ξεκίνησα από εχθέ ουσιαστικά τι προπονήσει. Είναι η δεύτερη προπόνηση σήμερα. Η ρυθμή είναι αρκετά εντατική λόγω του παιχνιδιού που έρχεται. Ένα αρκετά σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα. Η ομάδα θέλει την νίκη. Mm -hmm. Παίζει μέσα στην έδρα τη. Οι προπονήσει είναι αρκετά εντατικέ. Η δουλειά είναι αρκετά σκληρή. Αλλά όλα τα παιδιά ανταπεξέρχονται σωστά και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Έχει συμπαίχτε που ήσουν ξανά ή όχι. Θύμισε, ναι, ναι βεβαίω. Ήμουνα με τον ε, Αργύρι τον ε, Μαυροβουνιώτη, με τον ε, Κουκουμάκα γνωριζόμαστε μέσω γηπέδων πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Από εφηβικά παιδοεφηδικά Α2 και τα σχετικά. Ε, και με τους υπόλοιπους γνωριζόμαστε κυρίως φατικά, δεν έχει τύχει να παίξουμε συμπέκτες απλά. Δεν είναι, με τα παιδιά δηλαδή όλα γνωριζόμαστε ε, πλην των ξένων, τους οποίους εντάξει εξίσου πολύ καλά παιδιά και τους γνώρισα εχθές όλους. Εύχομαι τα καλύτερα, αρχής γινωμένης από το παιχνίδι που, που έρχεται, καλές προπονήσεις. σίγουρα φεύγοντα φεύγοντας από την Α2 και την ΑΕΝ Πανοράματος ξέρεις ότι ανεβαίνει ο πύχης για σένα. Ναι, και αυτό νομίζω είναι και μια πρόκληση, έτσι ένα κίνητρο. Για να... Για είναι μεγάλη πρόκληση για μένα, ειδικά μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχα στο νόμο, ναι. που ο οποίο με έριξε ψυχολογικά. Είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα, όχι απλά μεγάλη. Αυτό έχει αποτελεί παρελθόν οριστικά το, το πρόβλημα. Έχει αποτελέσει παρελθόν ε, από πέρσι κιόλα. Ε, νομίζω το ότι, όχι νομίζω, από τη στιγμή που έχει δώσει ο γιατρός το OK και νιώθω και εγώ καλά, αυτό είναι το σημαντικότερο, ε, μπορώ να δώσω το 100%. Στο εύχομαι. Στο εύχομαι ολόψυχα. Καλή αρχή και πάλι. Και με το καλό το Σάββατο στη, στη γεμάτη και καυτή μίκρα. Να σε καλά, Να σε Αλέξανδρο. καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ο Αλέξανδρος ο Ρωμαλιάδης που φυσικά γνωρίζει τη στη Ιρακλής. δεν είναι η πρώτη φορά που θα φορέσει την Κιανόλευκη Φανέλα, δίδυμο πλέον στα Λίμπερο μαζί με τον Αντώνη Μπουράκη και να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Μαριλίζα, όλη μου τη θετική ενέργεια για τους αγώνες της Κυριακής μου γράφει. Ε, θέλω να πω και κάτι επιστρέφοντας λίγο στο ποδόσφαιρο όσον αφορά τις μεταγραφές. Ε, μαζί με τον Πιτσιρικά από την ΚΑΠΑ 19, τον γεζηρίδη που ανακοινώθηκε σήμερα, παραλαμβάνουν και έχουν φύγει 8 ελπίζω να μην γίνει το λάθος που έγινε το καλοκαίρι και τι θέλω να πω με αυτό το καλοκαίρι αποδείχτηκε περίτρανα ότι έγινε λάθος καθώς υπήρχαν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να παίξουν και δεν έπαιζαν όμως για να παίζουν κάποιοι άλλοι και πολλοί από αυτούς που θα μπορούσαν να παίξουν ήταν στην Κερκίδα και ρωτάω όλοι αυτοί οι 11 που ήρθαν τώρα το Γενάρη μαζί με αυτούς που προϋπήρχαν στην ομάδα. Χωράνε σε μια δεκαοχτάδα ή θα βαρεθούμε κάθε εβδομάδα να λέμε συγκεκριμένα ονόματα εκτός αποστολής. Και αν λέμε συγκεκριμένα ονόματα εκτός αποστολής, γιατί να έρθουν στην ομάδα. Εκτός κι αν ήρθαν τζάμπα και δεν χρεώνεται η ομάδα οικονομικά σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια απορία, δεν είναι γκρίνια, είναι απορία. Μην τα παίρνετε όλα στραβά. Γιατί από εδώ και πέρα θα δούμε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές κάθε Παρασκευή να είναι εκτός αποστολής. Μα κάθε Παρασκευή. Ακόμα και ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο. Δεν θέλω να πω ονόματα, θα το καταλάβετε. Ήδη το ξέρετε για συγκεκριμένους. Και εκεί είναι η απορία και η ερώτηση ότι γιατί τον αποκτάς ενώ δεν χωράει στην ομάδα ενώ θα είναι μόνιμα εκτός αποστολής. Γιατί παίρνει 11. Όταν παίρνει 11 και έχεις άλλους τόσους, πάλι μεγαλώνει το ρόστε. Δεν ξέρω. Μακάρι να... Πολλά μακάρι πάμε σήμερα. Τέλος πάντων. να είναι οι ανάγκες τέτοιες της ομάδος ή Μάλλον όχι μακάρι, αν είναι οι ανάγκε τέτοιε ομάδος, δηλαδή αν υπάρχουν τραυματισμοί, αν υπάρχουν χτύπα ξύλο ε, κάρτες και τα λοιπά, εκεί θα φανεί το βάθος και εκεί θα έρθει κάποιος και θα μου πει ορίστε γι' αυτό έχω δυόμιση εντεκάδες. Και θα του πω, οκ, OK, καλά έκανες. Τέλο. πάντων. <Τι> και το νούμερο 12 δεν αποκλείεται ε, να αυξηθεί στις μεταγραφές. Είτε με ποδοσφαιριστή από τη Βραζιλία, είτε με την περίπτωση του Ιντζόγλου που είναι ακόμα ανοιχτή, σας έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ γιατί είχα την ευκαιρία και τι προηγούμενε μέρε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και περιμένει τον Άρη. Αν πάρει το OK από τον Άρη, θα έρθει στον Ηρακλή. Αυτό έχει μεταφέρει και ο ίδιο. Ε, δεν αποκλείεται ο αριθμό να αυξηθεί. Γιώργο, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλά τα λε. Και εμεί που είμαστε εδώ στην Αμερική, πέστα να βλέπουμε τον Ηρακλή μα. Ε, Σα καταλαβαίνω και σας σέβομαι απεριόριστα αυτό το μου. Ότι όταν ένα παιχνίδι είναι τηλεοπτικό, ε, χαίρεστε. Χαίρεστε εσείς ή απ' έξω. Δεν συμφωνώ με τους από μέσα που γκρινιάζουν για, ποιο λόγο είναι, για το ότι είναι τηλεοπτικό ένα παιχνίδι. Μπορούν να πάνε στο γήπεδο, κάλιστα και να το παρακολουθήσουν. Για το μπάσκετ έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη για την Πέμπτη. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Την Πέμπτη έχουμε 6 με 7. Εκτάκτος. Γιατί στις 7 ακολουθεί το Ξάνθη Άρης Φετ. Φέτος. Αυτή η εβδομάδα η τρέχουσα είναι αρκετά κουτσουρεμένη με τι εμβόλυμε τα κτλ. Το μπάσκετ που θα παίξει, επαναλαμβάνω, με το ψυχικό είχε ένα περίπατο απέναντι αναμενόμενο στον εθνικό και αρκετά νέα παιδιά αγωνίστηκαν. Πήρα χρόνο συμμετοχή, έβαλαν και πόντου. Ωραίο ήταν αυτό για να ψηθούν και να μπορέσουν να πάρουν τι απαραίτητε εμπειρίε. Ντάνταλαψ, Κοντά μα ήταν και σήμερα και ευχαριστούμε όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική Εθνική Αμήνη 14α 2310 και www.edu.gr. Κλείνουμε. Α, πριν κλείσουμε, να μοιραστώ κάτι μαζί σα. κάτι υπέροχο που έζησα και όλοι φαντάζομαι στη γεμάτη αίθουσα το πρωί του Σαββάτου, προς μεσημεράκι με την α, πολύ ωραία εκδήλωση των βετεράνων του Στίβου του Ηρακλή και του τμήματος του Στίβου του Ηρακλή σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο φυσικά. Είχα την τιμή να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση. Είχα την τιμή να γνωρίσω και να κάνω χειραψία με όλους αυτούς τους λαμπρούς αθλητές του παρελθόντος που βραβεύτηκαν και με τα νέα παιδιά που είναι το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Ο Ηρακλής δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, ε, ο Ρακλής έχει πολλά αθλήματα και ο Στίβος είναι μια πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση πολύ μεγάλη υπόθεση και ήταν πραγματικά μια υπέροχη εκδήλωση και πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Κλείνουμε δίνουμε σκητάλι σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ από ό,τι βλέπω έχουν και guest star έχουν καλεσμένο έχω πάρα πολύ καιρό να πω πάρα πολύ καιρό έχω να πω Πότε, αύριο. Μπα. Ο guest star ποιος είναι. Ο Γκέ... Είδα guest star, έχετε. Τι λέει. <laughs> Τέλος καλά. Δίνω σκητάλι στο ράδιο Μαρμίτα που ακολουθεί. Επαναλαμβάνω, πρώτο Θεός, 6 με 7 την πέμπτη με ώρα για μπλε. Να είστε καλά.